Λοιπόν, κύριε Πουλακίδα, πολλοί φίλοι μας λένε εδώ πέρα, χρόνια πολλά, ξεχάσαμε, ας πούμε, την γιορτή σας. Δεν την γιορτάζα όμως, έτσι. Πάμε. Το ξέρεις. Μπορεί μετά το τέλος της εκπομπής. Ήμουνα στη Βουλή, όχι, είχαν στη Βουλή. Αφού έκανε κάθε Σαββατοκύριακο Βουλή, τώρα δεν έχει αυτό. Α, δεύτερο Σαββατοκύριακο Βουλή. Δηλώνω, βγαίνω παραπονούμενο. Δεν θα κλείσει η Βουλή το καλοκαίρι. Κάθε Σαββατοκύριακο Βουλή, Βουλή, Βουλή. Δεν θα κλείσει. Ελένη Δελβινιώτη, πάμε σε σένα, Ελένη, να ακούσουμε. Αν είναι για τα 10 νομοσχέδια του κυρίου Τσαπουλέγγι, λέγει ο Σαραπάτη, μακάρι να μην κλείσει. Λοιπόν, πάμε. Πραγματικά κάθε Σαββατοκύριακο και με μια διαδικασία. Και σε σένα χρόνια πολλά δεν είπαμε πίσω. Ευχαριστώ. Με μια διαδικασία που πρέπει να πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση. Την είχε καταγγείλει. Πικρή αλήθεια για αυτή. Μάλιστα έτσι. Υπόθηκε από κάποιους ότι οι πιο σκληρά, αυτοί που διαβάζουν πιο σκληρά σήμερα, δεν είναι αυτοί που δίνουν πανελλαδικές και να πούμε και κουράγιο και καλή επιτυχία στα παιδιά. Αλλά τελικά είναι οι βουλευτές με τόσες σελίδες. Αυτά ως προς τη... Οι επιμελείς. Έτσι. Ως προς σκοτώνει τη... Ναι, γιατί μετά θα αρχίσουμε, δεν το διάβασα, δεν το ήξερα, δεν έχω αμαρτία. Για μένα βεβαίως υπάρχει το οικονομικό θέμα, γι' αυτό αναλωνόμαστε και εμείς σε αριθμούς που πιστεύω πως πρέπει, αλλά σε γενικές γραμμές κουράζουν. Αλλά είναι και το πολιτικό. Εκτός από από τα οικονομικά είναι και τα πολιτικά. Πολιτικά πιστεύω ότι η κυβέρνηση στοχεύοντας το χρέος, με ό,τι αυτό σημαίνει, τη διευθέτησή του, αναγκάστηκε να ψηφίσει αυτά τα μέτρα. Το σήμα που έδωσε, πιστεύω, η κυρία Κατριβάνου χθες... Μόνο γιατί ήθελε και το ρευστό που έρχεται, έτσι. Δεν είναι, ναι, αλλά πιστεύω ότι το ρευστό που έρχεται, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει, θα μας ανακυκλώσει σε μια παρόμοια κατάσταση. Είναι η φάση, είναι η στιγμή που πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όραμα αυτή τη στιγμή. Δεν θα είχαμε να πληρώσουμε συντάξεις τον Ιούλιο. Εντάξει, ναι, είναι. Στον όλα αυτά είναι, τα καταλαβαίνω και τα ξέρουμε όλοι πια. Έτσι. Ξέρουμε τι κατάσταση βιώνουμε καταρχήν. Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία προοπτική τι θα γίνει με το χρέος. Το λέει αυτό. Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στην εξουσία το έχει πει. Με τις παλινοδίες, με τις καθυστερήσεις, με τα οτιδήποτε. Λοιπόν, για το σκίσιμο εμείς. Το μνημόνιο που... Όχι για το μνημόνιο που έλεγε, όχι για το χρέος. Ναι, εγώ λέω λοιπόν ότι από το Σεπτέμβριο και μετά μιλάμε για το χρέος. Να δούμε τώρα αυτό πώς μπορεί να γίνει. Υπάρχει μια ευμενή συγκυρία για μένα στην Ευρώπη. Πιστεύω πως και αυτό το χαστούκι στην Αυστρία... Και φυσικά και στην Κύπρο φαίνεται ότι κερδίζουν οι δυνάμεις οι οποίες είναι λαϊκές, αλλά βρίσκονται στην άλλη πλευρά. Αυτό τρομάζει. Πιστεύω ότι η Ευρώπη, η Μέρκελ, αυτοί που έχουν τις τύχες των λαών σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να δούνε ότι η Ευρώπη δεν πάει καλά, πρέπει να φέρει σε άλλες συνισταμένες την πολιτική της. Εδώ τι γίνεται και... μας λες. Όχι, κοίταξε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να πούμε, μην το βλέπουμε κοντόφθαλμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ μόνο αυτό που γίνεται. Αυτό που γίνεται αλλά λοιπόν. Αλλά πέντε χρόνια εδώ ότι οι Ευρωπαίοι μας παιδεύουν, μας κάνουν, μας δείχνουν, ναι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Βλέπεις όμως ότι υπάρχει, Δούνουτου και Ευρώπη. Υπάρχει, έχουμε μπλέξει σε όλη. Ναι, έχουμε μπλέξει πραγματικά στους καλούς και κακούς, σε εισαγωγικά καλούς και κακούς αστυνόμους. Και το Δούνουτου που λέει ένα πράγμα σωστό, ότι δεν διευθετείται το χρέος. Απ' την άλλη όμως δεν συζητάει, δηλαδή έχουμε ένα φύλλο υποτίθεται και αυτό εισαγωγικά γιατί έτσι πολλά εισαγωγικά είδες η Αμερική, αλλά απ' την άλλη δεν έχουμε δει την Αμερική να κάνει κάτι θεματικό εδώ. Μας χτυπάνε απλά την πλάτη, ναι έχετε δίκιο, ναι έχετε κάνει μια προσπάθεια, επί της ουσίας δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Θέλω να ξαναγυρίσω όμως στη Βουλή, ψηφιστήκανε αυτά τα μέτρα, τα οποία δεν χρειάζεται να το πούμε. Δεν μπορούν να πάνε, δεν ξέρω αν θα τα αντέξει η ελληνική κοινωνία. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα τα αντέξει η αγορά, δεν ξέρω αν θα τα αντέξει ο καθένας μας στο σπίτι. Πρέπει ταυτόχρονα να γίνει κάτι άλλο, να υπάρξει μια ανάσα για να τα αντέξει. Η διαφοροποίηση της κυρίας Κατριβάνου νομίζω πολιτικά σηματοδοτεί κάτι που βρίσκεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και αν λέμε ότι υπάρχει. Ναι, αλλά οι 53 είναι δύσκολο να αντικατασταθούν. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διαφωνούν. Τώρα θα μου πείτε, άντε πάλι ψηφίζουμε και κλαίμε και αυτό είναι μία δικαίωση. Όχι.
Ναι. Όμως πιστεύω ότι υπάρχει μία. Υπάρχει μία. Ναι, έχουν πει λοιπόν. Και άλλο που είναι ψυχής παιδί, παντρεύεται. Έχει... Ναι, έχουν πει λοιπόν. Ναι, έχουν πει όμως ότι δεν τα θέλουν. Δεν θέλουν. Και με βαριά καρδιά έχουν πει αυτό, μας το λέγαν όλοι. Πιστεύω ότι πολιτικά αυτό θα εκφραστεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι θα υπάρξει αυτή η ομάδα. Έδωσε ένα μήνυμα η κυρία Κατριβάνου. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η ομάδα η οποία. Θα υπάρξουν λες και άλλοι βουλευτές οι οποίοι θα εκδηλωθούν σε επόμενα νομοσχέδια. Είναι γνωστό. Ναι, θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και μετά. Όχι να υπάρξει. Θα συνεχίσουν τα δύσκολα τα ίδια, έτσι. Ναι, όχι ότι θα υπάρξει κάτι άλλο, αλλά όμως πιστεύω ότι θα εκφραστεί πια αυτό με μια είδους αυτονομία αυτό το κίνημα των 53 μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Βαγιανά δεν είναι στους 53. Αλλά και αυτή αυτό αληθεύει την κυρία Βαγενά, χρειάστηκε λίγο. Τώρα δεν είναι σκόπιμο να λέμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Παρενέβη ο κύριος Τσίπρας για την κυρία Βαγενά. Τώρα, όχι, άλλος παρενέβη. Να πω και κάτι άλλο. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Όχι, για την κυρία Κατριβάνου, εγώ θα της βγάλω το καπέλο. Ναι. Είναι μία, ενδεχομένως να είναι και η μοναδική που φεύγει. Το Γαβρίλη το κάνει, σε Κεναρίδη το κάνει. Και σε Κεναρίδη το κάνει αυτό, Γαβρίλη. Και έδωσε την έδρα. Ενώ άλλοι πάνε στα άλλα κόμματα. Κάτι αριστερή από την Μπάρ. Και ο Γαβρίλη αυτό που έκανε έντιμο ήταν. Πάντω θα το πούμε. Δεν είναι ποτέ έντιμο, αλλά η Κατριβάνου είναι μαγιά. Ο κύριος. Γι' αυτό μιλάω. Γι' αυτό μιλάω για μήνυμα. Δηλαδή θεωρώ. Και πολιτική αξιοπρέπεια. Γιατί ορισμένοι άλλοι που κάνουν του αριστερού πάνε από ένα κόμμα στο άλλο, καταλήγουν στο ποτάμι, κάμανε ταυτότητα του αριστερή του δώσαν του ποταμιού. Γι' αυτό μιλάω για μήνυμα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η κίνηση έτσι. Η κυρία Κατριβάνου νομίζω πως θέλει να σηματοδοτήσει κάτι. Θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Είχε προηγηθεί η συνάντηση με τους 53, όπου έγινε. Εντάξει, ναι, γνωστά όλα. Κοίταξε, γίνονται ζυμώσεις, συζητήσεις. Μια τόσο άσχημη κατάσταση που περνάει η χώρα, δεν θα μπορούσε το πολιτικό σύστημα να μην έχει αντίκτυπο στο πολιτικό σύστημα. Θέλω να πω κάτι όσον αφορά την ανεργία. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση. Βλέπω ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση λοιπόν. Είναι και η ΑΝΕΛ. Θα πρέπει να δώσει το στοίχημα να χτυπηθεί η ανεργία. Και δεν είναι αυτό ένας ακόμη μισθός σε κάθε ελληνικό σπίτι. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Ας ανοίξει αυτή η ιστορία με τα ΕΣΠΑ. Ας ανοίξει αυτή η ιστορία με τα ΕΣΠΑ. Ο κύριος Χαρίτσης νομίζω έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Να δούμε όμως αν αυτό το πράγμα γίνει πραγματικότητα. Κλείσει από τη συζήτηση στη Βουλή και την αντιπολίτευση και την αξιωματική και την. Μπορεί να κερδίσει τον κόσμο με αυτά τα επιχειρήματα. Υπάρχει μια αίσθηση ότι η αντιπολίτευση άρχισε να γέρνει πάλι αντιμνημονιακά. Είτε γιατί έτσι όπως λογίζει τα πράγματα από την πλευρά της, θεωρεί ότι η αντίδραση θα υπάρξει. Μιλάμε. Για την αξιωματική. Ναι, για την αξιωματική. Θα έλεγα και τα υπόλοιπα κόμματα. Σε προβοκάρει τώρα. Και τα υπόλοιπα κόμματα του λεγόμενου ευρωπαϊκού τόξου. Εν πάση περιπτώσει, είτε γιατί έχουν ζυγίσει έτσι τα πράγματα και θεωρούν ότι θα υπάρξει μια κοινωνική αντίδραση και μια έντονη δυσαρέσκεια και αυτό θα τους αποφέρει κάποια ωφέλη κομματικά, πολιτικά, είτε γιατί. Εκτιμούν όντως, ας το δεχτώ αυτό εγώ, τουλάχιστον να υπάρχει στο τραπέζι, ότι όντως αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει και δεν υπήρχε κανένας λόγος ουσιαστικός, τουλάχιστον στους βασικούς πυλώνες να το υπερψηφίσουν. Είναι περίπου φανερό ότι αυτή η τακτική θα συνεχιστεί. Μπαίνουμε πια σε μια τροχιά με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση σε όλα τα μέσα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να επενδύει πέραν των 153, τουλάχιστον σε έναν ορίζοντα χρόνου που δεν θα είναι κοντινός, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχουν βοήθειες, ούτε καν από το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη και το λέω γιατί. Επίσης, αν υποθετικά άρχισε την ομιλία του κ. Τσίπρας, ναι. Ότι αν δεν θέλετε να ψηφίσουμε, θα την ψηφίσω και εγώ τη συμφωνία. Να μην την ψηφίσει. Ναι, να μην ψηφίσουμε. Γιατί... Τι θα κάνουμε σήμερα το πρωί. Ναι. Εφόσον υπάρχει ένα επιχείρημα. Δεν την ψηφίζετε εσείς και εγώ δεν την ψηφίζω. Ότι μπορεί κάποιοι από την αντιπολίτευση να φώναζαν στο διάδρομο τον Τσίπρα και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γυρίστε πίσω να ξαναψηφίσουμε. Σε περίπτωση που δεν περνούσαν τα μέτρα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά το είχαμε ζήσει και σε προηγούμενες ψηφοφορίες αντίστοιχες. Που κάποιοι εκ του ασφαλούς ότι θα υπάρχει μια πλειοψηφία που θα ψηφίσει έκαναν ηρωικές παράτες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πάντως θέλω να φύγω λίγο από τα της Βουλής. Νομίζω ότι. Από την ολοκλήρωση του Eurogroup αύριο. Μα είχαν διδάσει ότι δηλαδή, κερδίζει ο Γιώργος Μητσοτάκης όταν. Ας όχι μια δημοκρατία φέραν τη χώρα εδώ. Κερδίζουν, δηλαδή θα ψηφίσω αυτόν που με έφερε
που μου φόρτωσε μνημόνια. Δημοσκοπικά αυτή τη φαίνεται ότι το κέρδος του είναι η καθίζηση, η καθήλωση και η υποχώρηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά, τα προσωπικά στοιχεία και ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα. Δεν φαίνεται να κερδίζει νέο αίμα η Νέα Δημοκρατία. Η τακτική της Νέα Δημοκρατίας είναι μεγέφυση της κυβερνητικής φοράς. Προφανώς επενδύει ότι στο προσεχές μέλλον του ή παλιά, αυτό θα δώσει ωφέλη. Εγώ θέλω να πάω παραπέρα, γιατί το λέω, διότι αυτό μπορεί ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις και στο κλίμα το δημοσκοπικό εμπολής κάποια στιγμή στο μέλλον. Όχι στο πολύ μακρινό, αλλά ενδεχομένως όχι στο άμεσο, μετά από κάποιους μήνες, αρκετούς μήνες, όταν θα έχει αποτυπωθεί το νέο σκηνικό. Εγώ αισθάνομαι ότι από αύριο το βράδυ ουσιαστικά θα αρχίσουμε να μετράμε στην πραγματικότητα την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης Τσίπρα. Έξω από την πίεση που υπήρχε μέχρι τώρα για μια αξιολόγηση που δεν έκλεινε, που πέρασε μέσα από δημοψηφίσματα, από δεύτερες εκλογές και όλα τα γνωστά. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα από αύριο το βράδυ, αν κλείσει αξιολόγηση όντως όπως όλοι αναμένουμε και αν υπάρχει και ένας μπούσουλας για το χρέος, πια η κυβέρνηση Τσίπρα θα αρχίσει να αξιολογείται στο επίπεδο της διαχειριστικής ικανότητας, στο επίπεδο της κυβερνησιμότητας της πραγματικής στην πραγματικότητα. Εάν αυτό δεν του αποφέρει θετικά αποτελέσματα, το φθινόπωρο, την επόμενη άνοιξη, θα μιλάμε με άλλους όρους. Αν το αποφέρει θετικά αποτελέσματα, επίσης είναι πολύ πιθανό να μιλάμε με άλλους όρους, παρά τη δυσαρέσκεια. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αμφισβήτηση, παρότι υπάρχουν τα συστήματα, τα σωκοματικά που έχει, το καθένα από αυτά έχει τους δικούς τους άξονες, τη δικιά του ατζέντα και μία τάση ή απέτηση για δικαίωση και όχι μόνο από το σύστημα των Σαμαρικών, ακόμη και οι Καραμαλικοί επιδιώκουν μία δικαίωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγα ότι ουσιαστική αμφισβήτηση σε ποιο, ότι δεν ήταν δική τους ευθύνη το 2009. Ότι δεν ήταν δική τους ευθύνη το 2009, ότι εν πάση περιπτώσει δεν είχαν τα στηρίγματα που θα θέλανε, ότι αδικήθηκαν από την ιστορία και από το πολιτικό σύστημα που τους αντιπολιτευόταν εκείνη την περίοδο, από το μηντιακό σύστημα. Νομίζω ότι τα γνωρίζεις πιο καλά από μένα ενδεχομένως αυτά. Έλεγα πάντως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεξάρτητα από το αν τα συστήματα τα σοκοματικά στο βαθμό που έχουν μία δύναμη χαράζουν μία ατζέντα που πιέζουν την ηγεσία, στην πραγματικότητα δεν αμφισβητείται και δεν νομίζω ότι είναι αυτή η πίεση που τον κατευθύνει. Νομίζω ότι αυτή η γραμμή που εν πολλής είναι αντιμνημονιακή, έτσι, ξαφνικά και τώρα Μπακογιάννη άρχισε να απειλεί με ειδικά δικαστήρια και όλα αυτά. Νομίζω ότι ήταν μία γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη που την αποφάσισε βάζοντας κάτω τα δικά του μέτρα και σταθμά. Ο Κυριάκος δεν ήταν που ήθελε να ψηφίσει το Ταμείο και τα κόκκινα δάνεια. Αυτό απορώ και εγώ. Δεν νομίζω υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Υπήρξε κάποια διαρροή περισσότερο νομίζω για να. Την επιβεβαίωση και ο Άδωνης Κυριάκης την επόμενη μέρα. Για εκείνη την ημέρα. Και τον πήρε νομίζω τηλέφωνο Σαμαράς. Εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτό έγινε για να μετρήσουμε το κλίμα και τις αντιδράσεις και να δούμε τα περιθώρια που υπάρχουν. Νομίζω ότι το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, το ξέρει πιο καλά από τον Διονύση προφανώς, είναι τόσο ανταριασμένο και αγριεμένο αντικυβερνητικά αυτή την περίοδο. Που δεν είχε πάρα περιθώρια. Πολύ δύσκολο να δώσει ο Μητσοτάκης, ακόμα και να το ήθελε, λέω. Εγώ λέω πως δεν το θέλει. Ακόμα και να το ήθελε, έστω και μισό χιλιοστό συνένεση. Θα ήταν και αντίφαση. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Θα ήταν και αντίφαση. Εγώ μιλάω με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάθε μέρα. Δεν υπάρχουν επώνυμες δηλώσεις στελεχών της. Όχι, κύριε Μητσοτάκη. Ναι. Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς έχουμε την ιδεολογική τοποθέτηση. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μετά μέσα σε αυτό το κλίμα και σε αυτές τις διαρροές. Ο Γεωργιάδης είναι και φρέσκος στη Νέα Δημοκρατία. Μιλάω για παραδοσιακό. Και ο Νίκος Δένδιας ότι εν πάση περιπτώσει για τα κόκκινα δάνεια. Μπράβο, ναι, συμφωνώ. Αλλά κατέληξε ότι δεν είναι αυτό που βρίσκει πάντα μια αφορμή. Και λες ναι, αλλά αφού στη Βουλή μου το θέτει το ζήτημα έτσι. Και για το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων θα μπορούσαν να υπερψηφίσουν. Αλλά αυτό που είδαν στο κείμενο είναι διαφορετικό από αυτό που θα μπορούσαν να στείλουν. Αν κατάλαβα καλά, είπαν ότι εμείς ναι, το Αύγουστο ψηφίσαμε για να γίνει το ταμείο αυτό, αλλά δεν ξέραμε ότι είναι 99 χρόνια. Μα ήταν 50. Τώρα το καταψηφίσανε. Μα δεν προβλεπόταν στην Ελλάδα. Όχι, τώρα το καταψηφίσανε, για να καταλάβω. Τα 99 χρόνια έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν το καλοκαίρι. Αυτό προέκυψε τώρα και μάλιστα έδωσε μια εξήγηση ο Πρωθυπουργός ότι είναι και πιο ωφελός. Δεν έχει περιθώρια κανένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς δεν έχει. Έλεγα λοιπόν. Ούτε μισό χιλιοστό Σωτήρη προσεφύρμηνη. Πέρα από το κλίμα το εσωκομματικό, το άγριο που είναι έτσι ακριβώς όπως το προβάλλει και το καταγράφει ο Σωτήρης.
θα ήταν και μία αντίφαση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα σε δύο μήνες που έχει κάνει αυτή τη στροφή και πιέζει για εκλογές και κατηγορεί και καταγγέλει την κυβέρνηση ως επικίνδυνη. Ξαφνικά, και ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα δεν έχει δώσει καμία στήριξη στο ασφαλιστικό, στο οποίο θυμίζω ότι και εκεί έχει αναγνωρίσει θετικά. Τι εννοείς, δεν έδωσε καμία συνένεση. Δεν έδωσε καμία συνένεση. Καταψηφίστηκε το ασφαλιστικό. Υπάρχει ένα άρθρο που είπανε παρόν. Εντάξει, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει. Στήριξη. Στήριξη. Για το αγγελιώσιμο. Αφορούσε όλα τα ΜΜΕ. Όχι του δημοσιογράφου. Παρόν είπαν, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλο θέλω να πω. Λέω ότι αφορούσε τα εκδοτικά συμφέροντα των 38. Ενώ έχουν αποδεχθεί, έχει αποδεχθεί και ο στο 38 παρόν ήταν η κατεύθυνση. Ότι και το. Ότι και το ασφαλιστικό είχε θετικά σημεία, ιδίως σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των πρόωρων συντάξεων. Γιατί είναι δημοκρατία, ναι. Εκεί καταψηφίστηκε. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, το ποσοστό 85% οι Έλληνες είναι απελπισμένοι. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι αν ήταν κάποιος άλλος κυβέρνηση δεν θα έπαιρνε τα ίδια μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι οι λογικές των μνημονίων και οι μέγενοι των δανειστών έχει πραγματικά σαρώσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Όχι, τα κόμματα σωστό, και το. Και το όπως και στην Κύπρο. Και νομίζω είναι πεπισμένος ο κόσμος. Έχει ο κύριος Τσίπρας ότι από τον πολύ κόσμο οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ότι έχει πιστεί ότι έτσι δεν υπάρχουν εναλλακτικές πολιτικές. Υπάρχει πάντα όμως στο μυαλό κάποιον. Συγγνώμη, να το πω ολόκληρο. Δεν το πω ολόκληρο. Να το πω ολόκληρο. Στο μυαλό όλων, μεταξύ των οποίων και το δικό μου μυαλό, ηχούν ακόμα λόγια που άκουγα πριν από ένα χρόνο και που εγώ ήξερα ανσυνείδητα μέσα μου ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτά τα οποία άκουγα και αποδείχθηκε πως δεν ήταν αλήθεια. Ήτανε αυταπάτες, ήτανε ψέματα, ήτανε όπως δεν λέει ο καθένας. Έτσι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η δεξιά διέξοδος του κυρίου Τσίπρα με το μνημόνιο και η αποδοχή όλων αυτών των οποίων επέβαλαν οι δανειστές, εντάξει, διότι είναι γνωστή και η σημερινή αρθογραφία που δεν έχει απαντηθεί από το Μέγαρο Μάσιμου ότι δύο δικηγορικά γραφεία μετέφρασαν το μνημόνιο γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να έρθει και να, όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και αυτό είναι το κείμενο. Mm-hmm. Δεν είναι ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση και οποιαδήποτε πολιτική θα ήταν πρόθυμη, υπάκουη και θα έκανε υπόκληση. Σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου να πω τι θέλω εγώ. Εγώ δεν ξέρω τι πέρασε τον κόσμο. Και η δύναμη της επικοινωνίας δεν υπάρχει ενημέρωση εκτός από φωτεινές εξαιρέσεις. Όπως και αυτή εδώ που κουβεντιάζουμε σήμερα. Και λέμε ότι εντάξει, ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Όμως υπάρχει μια ιστορία όπου η προπαγάνδα και η επικοινωνία, η πολιτική επικοινωνία προσπαθεί να. Μην ξεχνάτε ότι η δημοσιογραφία πλέον και ειδικά το πολιτικό ρεπορτάζ κυρίως επιχειρείται να χειραγωγηθεί με non-papers. Είναι μια μόδα που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου, όχι με αυτή την κυβέρνηση, αλλά το συνέχισε και αυτή η κυβέρνηση και το έχουν δύσκολα τα κόμματα. Δεν απλά πράγματα. Εμείς βέβαια όλοι οι δημοσιογράφοι και όλοι και οι εκφράσεις συνδικαλιστικές το έχουμε καταγγείλει, αλλά έχουν βολευτεί οι περισσότεροι. Λοιπόν, όταν περνάνε αυτά ως επικοινωνιακά τερτύπια, ο κόσμος τι θα καταλάβει. Για όνομα του Θεού. Ένα. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτές οι πολιτικές. Και για να τελειώσω την παρέμβασή μου, εμείς εδώ τσακωνόμαστε και λέμε για το χρέος και όλα αυτά. Και πώς το λένε, η διαδρομή, ο οδηγός του χρέους τώρα. Μάρτης. Ναι, ξέρετε ποια είναι η ιστορία. Την ίδια ώρα, η συμφωνία TTIP που από αυτή την εκπομπή το έχουμε πει, έτσι, έχει προχωρήσει και προχωράει τώρα επειδή δεν περνάει στη Γερμανία με την προχθεσινή ιστορία της συνεπένδυσης Bayer Monsanto. Εντάξει, σε όλη τη διατροφική αλυσίδα. Ότι η Bayer, η μεγαλύτερη γερμανική φαρμακοβιομηχανία και η Monsanto, που είναι η κατεξοχήν πολυεθνική αμερικάνικη, συμφερόντων και Τελαβίβ, έτσι, έχει όλη την ιστορία των υβριδίων, των σπόρων, των καταστάσεων που οδηγούν σε μεταλλαγμένα και όλα αυτά. Μπαίνει, δηλαδή η συμφωνία TTIP είναι για τη διατροφική αλυσίδα, για το περιβάλλον και για διάφορες ιστορίες. Υποκατηστά την GATT. Εδώ λοιπόν έχει ξεκινήσει αυτό. Αυτό, επειδή είπατε για τον Ομπάμα πριν, εδώ έχουν προχωρήσει αυτοί. Δεν ασχολούνται με μας. Είμαστε πειραματόζω, χρεοκοπήσαμε, θα είμαστε μέχρι το 2440 σε μνημονιακές καταστάσεις. Απλώς θα υπακούμε. Λοιπόν, ποιος αντέδρασε, ποιος ασχολήθηκε με αυτό. Περίμενα από σένα να ξεκινήσει να πούμε μαζί σου. Εκτός από την Greenpeace. Δεν αντέδρασε κανείς γιατί μιλάμε για κόμματα. Για ακούστε ένα μήνυμα που μας στέλνει μια φίλη εδώ, μισό λεπτάκι τα μέγαρα με τα στοιχεία της. Τα κόμματα κρίνουν τα τελικά. Ακούστε με ένα λεπτάκι για να δείτε έτσι και τι συζητάμε εμείς και τι συζητάει και ο κόσμος. Και εσύ ακάνω, δεν είμαι ζητιάνα, είμαι 80 ετών, η φίλη μας έχει και τα στοιχεία της εδώ. Ο γιος μου είναι άνεργος 6 χρόνια τώρα και δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα. Προσπαθώ να βρω βοήθεια, ζούμε με τον γκάζι.
Δεν ξέρω αν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια προγράμματα που υπάρχουν. Καταλήγει, βοηθήστε μας. Αλλά λέω τώρα ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα για ανθρώπους οι οποίοι. Για το χρέος ενδιαφέρεται. Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους κόβουν το ρεύμα. Προσπέραχαν το χρέος μας εμείς. Ότι, αλλά προφανώς υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν, ακόμα και αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν για να βοηθηθούν οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες, τα παράλληλα προγράμματα, δεν τους έχουν ακουμπήσει. Δεν τα ξέρουν, δεν τα έχουν αξιοποιήσει, είναι δεν υπάρχουν. Είναι πολύ. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ πια. Είναι όμως κόσμος. Δηλαδή, μόλις θα μάθουν, πάνε στο ΝΟΕΔ και μπαίνουν αμέσως μέσα. Ενδεχομένως να είχαν κάποια στήριξη. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ρεύμα, ας πούμε, σε αυτή την είδηση εδώ. Λοιπόν, κύριε Σαββατοπούλου. Ένα που παραλείπεται στη συζήτηση που κάνατε μέχρι τώρα είναι η υπόθεση της Βρετανίας. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε περί χρέους, περί μνημονίων κτλ. Έχουν από πίσω τους ένα ερωτηματικό που λέγεται τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία. Η Ευρώπη, εάν παραλπίδα επιλεγεί το Brexit, θα αλλάξει τελείως. Ένα άλλο πολύ σοβαρό που βάλετε στη συζήτηση είναι η υπόθεση αυτή η Ευρώπη-Αμερική, η TTIP. Ναι, βέβαια. Πρέπει να σας πω σε αυτό βέβαια ότι τα στοιχεία των συζητήσεων και της προβλεπόμενης συμφωνίας είναι άκρως απόρριτα. Δεν μπορεί κανένας να τα πάρει στα χέρια του. Ακόμα και οι υπουργοί πάνε σε ειδική... Σε ειδικό, στη Γερμανία, σε ειδικό. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικά τι επιδιώκουν? Ουσιαστικά επιδιώκουν πλήρης ανατροπή... Η Γαλλία αντιδράει. Κανόνων, βέβαια. Ναι, λέει κανόνες, δεν αντιδράει. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιδράνε και φυσικά είναι η υπόθεση των μεταλλαγμένων. Τύπου όπως είναι στην Αμερική, όπως έχει το Μεξικό με και επαναβάσματα. Δηλαδή, τι είναι απλά. Δηλαδή, τα πάντα όλα ελεύθερα να έρχονται από την Αμερική εδώ. Κανονικά. Χωρίς δασμούς, χωρίς τίποτα. Όχι μόνο αυτό. Ή να μην ελέγχει την ποιότητα. Ακριβώς. Γράφεις τώρα, παραδείγματος χάρη, ότι τυρί φέτα από πρόσθεση γάλα κτλ. Ονομασία προέλευσης. Θα απαγορεύεται πια, όχι μόνο η ονομασία προέλευσης, αν είναι γάλα ή σκόνη. Και συστατικά, αν είναι γάλα, το φρέσκο, δηλαδή... Δηλαδή θα τρώμε σαν τα γίδια. Ακριβώς. Ακριβώς. Λέει, παίρνεις τυρί φέτα, ορίστε, θα είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να το γράψει. Πιο ισχυρή. Τι εννοεί? Όχι, δεν είναι πιο ισχυρή. Λένε ότι είναι από σόγια αυτό ή από μεταλλαγμένα. Δεν αναφέρω τα συστατικά σε αμερικάνικες συσκευασίες προϊόντων. Εγώ δεν έχω φάει άλλο στην Αμερική, αλλά δεν ξέρω. Άλλο τα συστατικά και άλλο ορισμένα συστατικά τα οποία δίνουν προβάδισμα σε ένα προϊόν που παράγεται, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Ή προβάδισμα στον τίτλο φέτα. Έτσι. Αυτό δεν θα το έχεις. Αλλά αυτά είναι σημαντικά. Εδώ θα δούμε. Αυτή είναι η πλήρη εξέλιξη αυτού που λέμε παγκοσμιοποίηση. Εμείς τα fried chicken, Φερρυπίν. Εμείς έχουμε το βαρύδι της πτώχευσής μας και δεν πολύ ασχολούμαστε με αυτά. Έτσι. Άλλωστε δεν υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα πια στην Ελλάδα. Το παιχνίδι παίζεται αλλού. Και φυσικά, όπως σας είπα, και το Brexit. Αυτά είναι σημαντικοί σταθμοί, ειδικά το Brexit, όπου θα κρυφθούν πάρα πολλά. Και για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέροντο το τι θα συμβεί. Και θα συμβεί πίσω από την πλάτη μας, γιατί δεν ασχολείται κανείς. Κανένα κόμμα. Με εξαίρεση από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και από την αρχή, η υπόθεση του χρέους πώς θα διευθυντηθεί και κυρίως πώς θα πουληθεί, διότι όλα αυτά έχουν πολύ σημαντικό βάρος σε αυτό που λέγεται ψυχολογία. Έτσι, έτσι ώστε να τοποθετούν χρήματα που έχουν φύγει ή υπάρχουν έξω, γιατί υπάρχουν δύο ειδών. Κάποιος ο οποίος θα έρθει να τοποθετήσει χρήματα ή κάποιος ο οποίος θα επαναφέρει χρήματα σε μια πολύ φτηνή περιοχή πλέον, έτσι όπως είναι η Ελλάδα, για να επενδύσει. Έτσι, αυτό, εκεί θα παιχθεί το όλο ζήτημα, έτσι ώστε να ελπίσουμε ότι μετά από 5-6 χρόνια, αν όλα πάνε καλά, θα αρχίσουμε να βλέπουμε σημαντικές αποκλιμακώσεις. Μια και βασίλες προηγουμένως για το Συμβούλιο της Τραπέζης Ελλάδος. Εκεί έχετε συζητήσει τα θέματα, τον κόκκινο δανείο, πώς θα πουληθούν, αν θα το πουλήσει το ΦΑΝ 15% στο 10%, θα καλέσει τον δανειολήφτη, έλα Κουρί, πλήρωσε το 10%. Τα θέματα του Συμβουλίου της Τράπεζας Ελλάδας, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχουν δεσμεύσεις σε αυτούς τους συμμετέχοντες. Όχι, γενικότερα είναι σε αυτό, πώς θα λειτουργήσει αυτό με τα κόκκινα δάνεια. Μην νομίζετε ότι έχει ξεκαθαριστεί και σε αυτό το επίπεδο ακόμα το τοπίο αυτό. Δεν θα υπάρξει πρόβλεψη στο ποσοστό που θα το πουλήσει στο ΦΑΝ. Να το πάρει ο Δανειολήφτης. Τράπεζα. Υπάρχει όμως πρόταση στην κυβέρνηση από ευρωβουλευτές για να γίνει. Να δοθεί η προτεραιότητα στο Δανειολήφτη.
με το ίδιο που... Απλώς είναι υποχρεωμένη η τράπεζα από το νόμο που το χτεσινό, όταν, αν συζητήσει για την αναδιάρθρωση του, να κάνει πρόταση εναλλακτική στον δανειολήπτη για το τι θα κάνει με τον δανειολήπτη. Τι πρόταση όμως, τι ποσοστό είναι. Βέβαια, αυτό δεν έχει ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα τεράστιο. Υπάρχει και κώδικας δεντολογίας. Αλλάζει ο κώδικας δεντολογίας. Υπάρχει ένα θέμα τεράστιο, το οποίο δεν λύνεται εύκολα. Εάν εσείς που είστε διευθυντής μιας τράπεζας, συζητήσετε με μένα που έχω ένα δάνειο και συμφωνήσουμε πλήρωσέ μας, Σιμακόπουλε, το 50%. Και δηλαδή δεν πάει την υπογραφή, δεν πάει μέσα. Μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος έχει 5 μετοχές της τράπεζας που αξίζουν 3 ευρώ και να σε πάει μέσα από τη ζημίωση στην τράπεζα. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια θέματα, τεράστια νόμιμα. Ναι, αλλά απιστία στο φάνη να το πάρει 15%. Πάρει ένα δάνειο και πληρώνει το μισό και κατάσκεται την επιχείρηση. Δεν έχει καμία τιμωρία, έχει ένα μεγάλο όφελος. Όχι, μιλάμε για τους υπαλλήλους. Όχι, λέω για το δανειολήπτη. Για την πρώτη κατοικία, για τις επιχειρήσεις. Μιλάμε για την επιχείρηση. Είχε προβλεφθεί προτίμηση του δανειολήπτη, έτσι. Τελευταίο διάλειμμα τώρα και γυρίζουμε σε 2 λεπτά και με τα δικά σας μηνύματα που είναι αρκετά.